Απλά επειδή είναι ο κύριος Βορύδης εδώ, πόσους εκλογικούς νόμους, κύριε Βορύδη, ζητώ συγγνώμη για την διακοπή, πόσους εκλογικούς νόμους κατέθεσε η κυβέρνηση μέχρι τώρα? Νόμους για την Ευρωβουλή, εκλογικούς, για τις εθνικές εκλογές. 2, 3, 4, 5, πόσους? Πόσους? 3 εκλογικούς νόμους. 4 πόσους φέρατε, για πέστε μου. Φανταστείτε, ούτε υπουργός ξέρει. Χάσε την μπάλα. Χάσαμε την μπάλα. Τώρα φέρνουν καινούριο νόμο, λέει, για τις ευρωεκλογές, μαζί με την επιστολική ψήφο. Μα αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση που κουβαλάω την κάλπη για να κάνω την οφεία όπως με βολεύει το ελληνικό σύστημα. Και μάλιστα λέει, ξεκινάτε από πάνω προς τα κάτω, μαθαίνω στην Ευρωβουλή, έτσι. Από πάνω προς τα κάτω. Θα το δούμε, κύριε Βορύδη. Ωραίο, Άμα κλέβεις είναι ωραία. Α, σε πιάσει ο ελληνικός λαός και σου κόψει το χέρι, θα φταίει μετά. Και σου πει για νοφία ό,τι έκανες. Γιατί πας για νοφία πάλι. Επιστολική ψήφος χωρίς προϋποθέσεις. Χωρίς έλεγχο από κανέναν. Για να τα λέμε όλα.